Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε και καλό μήνα. Περιμένοντας τα ευχάριστα, φτάσαμε και στο Δεκέμβριο. Ο Δεκέμβριος είναι ένας πολύ ωραίος μήνας. Οι περισσότεροι από εμάς διακατεχόμαστε από ένα συναίσθημα αναμονής για τη μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι εκδηλώσεις για τη συγκέντρωση ενδυμάτων, τροφίμων, χρημάτων και άλλων υλικών αγαθών για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Είναι ένα διάστημα που έχουμε έτσι μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Μεγενθύνεται αυτό το διάστημα, η ανάγκη μας να προσφέρουμε στον συνάνθρωπο και είναι υπέροχο το συναίσθημα αυτό. Και δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που έχουν οικονομικές ανάγκες που μας χρειάζονται. Φυσικά υπάρχουν και πάρα πολλοί ασθενείς, τους οποίους χρειάζεται να στηρίζουμε πάντα. Υπάρχουν οι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες. Και προφανώς αυτή την ιδιαίτερη ευαισθησία είχαν υπόψη τους οι αρμόδιοι στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και θέσπισαν την 3η Δεκεμβρίου ως ημέρα αφιερωμένη στα άτομα με αναπηρία. 1992 λοιπόν θεσπίστηκε αυτή η ημέρα ως Παγκόσμια ημέρα των ατόμων με αναπηρία από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, με στόχο την ημέρα αυτή οι κυβερνήσεις, οι κοινωνίες, οι απλοί άνθρωποι να προβληματιζόμαστε και να εστιάζουμε σε αυτούς τους ανθρώπους με ειδικές αναπηρίες, στον τρόπο ένταξή τους στην κοινωνία και στις δυνατότητές τους. Και με αφορμή λοιπόν αυτό το γεγονός θα δούμε τώρα ένα βίντεο όπου μια ομάδα από το 12ο Δημοτικό Σχολείο της Ρόδου θα μας παρουσιάσει ένα ποίημα που έγραψαν τα παιδιά μαζί με την δασκάλα τους, την κυρία Παρασκευή Μαντικού. Το μελοποίησαν κιόλας υπό την καθοδήγηση της μουσικού του σχολείου τους, της κυρίας Ματίνας Μακέστα, και μάλιστα έχουν δώσει έναν υπέροχο τίτλο ο οποίος λέγεται «Θέλω, αγαπώ, μπορώ». Θέλω, αγαπώ, μπορώ λοιπόν από το 12ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου. Ακούσαμε το τραγούδι «Θέλω, αγαπώ, μπορώ» από τους μαθητές του 12ου Δημοτικού Σχολείου Ρόδου. Περισσότερα όμως για το τραγούδι αυτό θα μας πούν οι συντελεστές αυτού του κομματιού, οι κυρίες Παρασκευή Μαντικού και Ματίνα Μακέστα. Στα πλαίσια του προγράμματος «Με την ποίηση πολεμάμε το ρατσισμό», αποφασίσαμε με τους μαθητές της 3ης τάξης του 12ου Δημοτικού Σχολείου Ρόδου, σε συνεργασία με τους συναδέλφους των οικαστικών και της μουσικής, να φτιάξουμε ένα σχηματοποίημα αφιερωμένο στα άτομα με ειδικές ανάγκες με τίτλο «Θέλω, αγαπώ, μπορώ». Η σχηματική ποίηση καλλιεργεί και αναπτύσσει τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των παιδιών. Αποφασίσαμε λοιπόν να γράψουμε ένα τέτοιο ποίημα, αλλά επειδή ήταν δύσκολο να τοποθετήσουμε τις λέξεις με τέτοιο τρόπο ώστε να τους δώσουμε τη μορφή ενός αναπηρικού αμαξιδίου, να ζητήσουμε τη βοήθεια του οικαστικού του σχολείου μας, του κυρίου Καλιτσάρη. Ο κύριος Καλιτσάρης μας έφτιαξε το σκίτσο του αμαξιδίου και αφού γράψαμε τις σκέψεις μας στον πίνακα, στη συνέχεια κάθε παιδί μπροστά του τις τοποθετούσε στις ρόδες του αμαξιδίου, στο κάθισμά του και στο τέλος τοποθέτησαν κάποια παιδιά μία καρδιά να σέρνει το αναπηρικό, να οδηγεί το αναπηρικό αμαξίδιο, μία καρδιά που είχε ανθρώπινα χαρακτηριστικά.
Στη διάρκεια αυτού του προγράμματος διερευνήσαμε και κατανοήσαμε συναισθήματα, τα συναισθήματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Προσπαθήσαμε δηλαδή να μπούμε στη θέση τους, να κατανοήσουμε πώς νιώθουν, να τους αποδεχτούμε όπως είναι, να τους αγαπήσουμε για αυτό που είναι και για τις προσπάθειες που κάνουν να παλεύουν για τη ζωή. Στη συνέχεια περάσαμε στο δεύτερο μέρος. Αποφασίσαμε με την μουσικό του σχολείου μας, την κυρία Ματίνα Μακέστα, να μελοποιήσουμε με τη βοήθεια των μαθητών μας πάντα αυτό το ποίημα. Έρχεται τώρα η δική μου σειρά λοιπόν, όπου έχουν έρθει στα χέρια μου κάτι φανταστική στίχη, ένα φανταστικό σχέδιο και μία τάξη να περιμένει αυτό το ποιηματάκι να το κάνουμε τραγούδι. Θα ήταν πάρα πολύ εύκολο για μένα να σκεφτώ μια μελωδία, να σκεφτώ πώς να μπορέσει αυτό το πράγμα να στηθεί ωραία και να γίνει πολύ εύκολα από μένα, είναι υπόθεση ενός απογεύματος. Αλλά όπως πάρα πολύ σωστά είπε και η κυρία Παρασκευή Μαντικού, θα ήταν πάρα πολύ πιο δημιουργικό και πιο σαφές για τα παιδιά να γίνει με τη βοήθεια των ίδιων των παιδιών. Οπότε πήραμε τους στίχους, πήραμε το σχήμα και με τη βοήθεια των νοτών, με την βοήθεια της φαντασίας των παιδιών, σκαρώσαμε δικές μας μικρές μελωδίες. Και ήταν μια φανταστική εμπειρία για μένα, διότι έβλεπα παιδιά που είχαν φοβερή όρεξη να πιάσουν τους στίχους αυτούς και να τους κάνουν μικρές μελωδίες, οι οποίες μπορούσαν να εντυπωθούν πάρα πολύ καλά στο μυαλό τους. Είναι πολύ διαφορετικό να έχεις ένα ποίημα και μια ζωγραφιά και πολύ, πολύ διαφορετικό να έχεις και τη μελωδία αυτή, να τα συνοδεύει το στίχο και το σχήμα. Τα μηνύματα περνάνε πάρα πολύ εύκολα με τις μελωδίες, γιατί πολύ, πολύ απλά παίζονται ξανά και ξανά στο μυαλό μας. Δεν απαγγέλει κανένα παιδί εύκολα έναν στίχο, ένα ποίημα κάθε ώρα και στιγμή της ημέρας του, αλλά ένα τραγούδι και οι στίχοι που αυτοί το συνοδεύουν παίζουν όλη την ώρα στο μυαλό του. Οπότε, αν παρατηρήσετε και από το τραγουδάκι πώς θα παίξει, είναι χωρισμένο σε τρεις μικρότερες δομές. Κάθε δομή, ανάλογα με το στίχο που αυτή συνοδεύει, έχει και διαφορετική μελωδία. Αυτά έχω να πω εγώ από τη μεριά της μουσικού. Είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία για μένα ήταν αυτή. Το τραγούδι μας με αυτόν τον τρόπο που σας περιέγραψε πολύ παραστατικά η κυρία Ματίνα, ταξίδεψε έξω από την τάξη τη σχολική. Ακούστηκε στους διαδρόμους του σχολείου, στην αυλή του σχολείου, έξω από αυτή την αυλή, στις παρέες των παιδιών, στα σπίτια τους. Τα μηνύματα ταξίδεψαν. Πιστεύω, Ματίνα, ότι τα μηνύματα αυτά θα ακολουθούν τους μαθητές μας σε όλη τους τη ζωή. Σε όλη τους τη ζωή. Έχω την εντύπωση ότι και με τις δραστηριότητες που ακολούθησαν αυτή τη δράση ολοκληρώθηκε η δουλειά μας. Πρέπει να σας πούμε ότι μετά τη δράση αυτή αφιερώσαμε το τραγούδι στα παιδιά του πρώτου ειδικού σχολείου Ρόδου όταν μας επισκέφτηκαν στο σχολείο μας για κάποιες αθλητικές δραστηριότητες που κάναμε από κοινού. Και το τραγουδήσαμε επίσης στην αίθουσα του, στο γήπεδο του μπάσκετ, στο κλειστό του Βενετοκλείου. Όπου πήρα εγώ τη μελόντικά μου, πήγαμε με τα παιδιά της τάξης της κυρίας Παρασκευής μέσα στο γήπεδο και ακουστήκαμε σε όλο το γήπεδο. Ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία αυτή. Εκεί διαπιστώσαμε ότι δώσαμε σωστό τίτλο, Ματίνα. «Θέλω, αγαπώ, μπορώ». Όταν ένας άνθρωπος θέλει και αγαπά τη ζωή, μπορεί να τα κάνει πάντα, όλα. Πάντα. Πολύ κατατοπιστικά όλα αυτά που μας είπαν η κυρία Παρασκευή Μαντικού και η κυρία Ματίνα Μακέστα. Να τους συγχαρούμε και εκείνες και τα παιδιά για την προσπάθεια αυτή που έκαναν. Και θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από την Δήμητρα Γαλάνη. Πώς που η γη να μη γυρίζει πια
να γίνει σκοτεινιά, ώσπου κι αυτός ο ήλιος να σβήσει, ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ. Ώσπου στα μάτια σου να δω φωτιές, ώσπου κι εσύ σαν κεραυνός θα καίς, ώσπου να πάψει η ανατολή, θα σ' αγαπώ και πάλι πιο πολύ, θα σ' αγαπώ. Θα σ' αγαπώ όσο κανείς δεν αγαπάει, θα σ' αγαπώ με μια αγάπη που ο νους σου δεν σκοτεινιά, ώσπου κι αυτός ο ήλιος να σβήσει, ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ. Σου να δω φωτιές, ώσπου κι εσύ σαν κεραυνός θα καίς, ώσπου να πάψει η ανατολή, θα σ' αγαπώ και πάλι πιο πολύ, θα σ' αγαπώ. Θα σ' αγαπώ όσο κανείς δεν αγαπάει, θα σ' αγαπώ με μια αγάπη που ο νους σου δεν χωράει, θα σ' αγαπώ. Πέρα από εκεί που φτάνει η αντοχή, θα σ' αγαπώ και πάλι πιο πολύ, μέχρι το θάνατο και πιο μακριά, μέχρι να πεις πεθαίνω τώρα πια, θα σ' αγαπώ. Μόλις ακούσαμε το τραγούδι «Θα σ' αγαπώ» του Γιώργου Χαντζινάσιου από την υπέροχη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη. Και πάμε τώρα σε μια υπέροχη χοροδία του Μουσικού Σχολείου της Ρόδου που πήρε ένα βραβείο, το πρώτο βραβείο παιδικής χοροδίας στο Διεθνές Χοροδιακό Φεστιβάλ που έγινε στο Ναύπλιο. Διπλή διάκριση λοιπόν για το Μουσικό Σχολείο Ρόδου, αφενός χρυσό μετάλλιο και αφετέρου πρώτο βραβείο καλύτερης παιδικής χοροδίας. Πραγματικά ήταν ένα πολύ ωραίο έτσι, φεστιβάλ. Συμμετείχαν πολλές χοροδίες από όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα, από την Κύπρο. Και ο αριθμός των συμμετοχών των χοροδών ξεπέρασε τα 1.200 άτομα. Ο πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, ο κύριος Κώστας Κωνσταντάρας, σχολίασε το υψηλό επίπεδο των παιδιών που έφτασε όλο αυτό το έργο. Μάλιστα τόνισε τη σεμνότητα και την ταπεινότητα και την ευγενία άμυλα όλων των συμμετεχόντων και ως σημαντικότερο απόθεμα όλης αυτής της εκδήλωσης τόνισε τις σπουδαίες αγκαλιές των παιδιών, των χοροδών, όλων όσων παρευρίσκονταν εκεί μέσα σε αυτή τη γιορτή και το θεώρησε ως το μεγαλύτερο όπλο στις δύσκολες αυτές ημέρες που αντιμετωπίζουμε. Μαέστρο στη χοροδία αυτή είναι ο κύριος Μιχάλης Καλαϊτζής, τον οποίο είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε καλύτερα στην εκπομπή «Πρόσωπο προς πρόσωπο» του πατέρα Νεκτάριου Πόκια και θα τον ακούσουμε τώρα να μας μιλάει για μια άλλη χοροδία, είναι η χοροδία «Αμάμπιλε» του Μορφωτικού και Επικοινωνιακού Ιδρύματος της Ιεράς Μητρόπολης Ρόδου. Η χοροδία του Επικοινωνιακού Ιδρύματος της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου «Αμάμπιλε»
Δημιουργήθηκε πριν 3 χρόνια, το 2013, από εμένα και τον συνεργάτη μου τον κύριο Πέτρο Τσιμπερόπουλο, ο οποίος συνοδεύει και στο πιάνο. Αποτελείται από παιδιά ηλικίας 7 έως 15-16 χρονών, αγόρια και κορίτσια που αγαπούν το τραγούδι. Και ο χώρος στον οποίο γίνονται οι πρόβες είναι το Μουσικό Σχολείο Ρόδου, από, κάθε Σάββατο 11 με 1. Τα ωφέλη που έχει ένα μικρό παιδί από την ενασχόλησή του με τη χοροδία και ειδικά την παιδική χοροδία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Μέσα με το χοροδιακό τραγούδι καλλιεργείται η ευαισθησία και η αισθητική. Καθρεφτίζεται η ψυχή του ατόμου και αποτυπώνεται ο χαρακτήρας και η ψυχοσύνθεση του παιδιού. Εκφράζεται κάθε λύπη και κάθε χαρά. Και βεβαίως καλλιεργείται το μουσικό αισθητήριο, το συναίσθημα και το πνεύμα. Ένα παιδί με τη συμμετοχή σε μία χοροδία πετυχαίνει πάρα πολλά πράγματα. Θα αναφερθώ σε κάποια από αυτά. Είναι μια καθαρά δομημένη βασική μουσική εκπαίδευση με βασικό μέσο το φυσικό μας όργανο, το οποίο είναι η φωνή. Εκγυμνάζεται η ακοή. Επιτυγχάνεται κοινωνική και συναισθηματική μάθηση μέσα από την ομάδα. Καλλιεργείται η ευφυΐα της δημιουργικότητας και κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως είναι η υγιής αυτοπεποίθηση, η προσαρμοστικότητα, η ανοχή και η αντοχή. Καλλιεργείται η προσοχή και η συγκέντρωση. Καλλιεργείται το ταλέντο και μάλιστα χωρίς άγχος. Δίνεται και επιτυγχάνεται θετική ενθάρρυνση μέσα από συναυλίες και εκδηλώσεις και μάλιστα σε ένα πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο μουσικό όργανο. Έρχεται το παιδί σε επαφή με διάφορους πολιτισμούς, στυλ και εποχές μέσα από τη μουσική και τη γλώσσα των τραγουδιών. Και βεβαίως το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι μέσα από την χοροδία το παιδί δημιουργεί φιλίες οι οποίες κρατάνε μια ζωή. Αυτό που πρέπει να τονίσω είναι η επιθυμία των παιδιών να περάσει η εβδομάδα ούτως ώστε να έρθουν στην πρόβα ξανά. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας χαροποιεί ιδιαίτερα όταν βλέπουμε να συμβαίνει. Μόλις ακούσαμε τον μαέστρο κύριο Μιχάλη Καλέτζη. Μας μίλησε για την παιδική χοροδία Αμάμπιλε. Είναι πολύ όμορφο το πνεύμα συνεργασίας που καλλιεργείται στις χοροδίες. Είναι πολύ ωραίο ο άνθρωπος να μαθαίνει από μικρός να συνεργάζεται, γιατί πάντα μαζί αποδίδουμε καλύτερα. Και να μιλήσουμε τώρα για μία άλλη συνεργασία που έγινε αυτές τις μέρες ανάμεσα στον Δήμο Ρόδου και στον Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου. Υπεγράφει λοιπόν ένα πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ της Διεύθυνσης Πολιτικής και Υγείας του Δήμου Ρόδου και του Δικηγορικού Συλλόγου στο Δημαρχιακό Μέγαρο την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου. Παρόντες ήταν ο Δήμαρχος Ρόδου, κυρίως Φώτης Χατζηδιάκος και η επικεφαλής της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, η κυρία Καλλιόπη Παπαπαύλου, ο πρόεδρος βέβαια του Δικηγορικού Συλλόγου, κύριος Κώστας Σαρής και τα στελέχη των αρμοδίων επιτροπών. Και να πούμε εδώ ότι ο στόχος της συνεργασίας αυτής είναι η συνδρομή στις ευπαθείς ομάδες. Στις γυναίκες οι οποίες έχουν υποστεί κάθε είδους βία, έμφυλη ή κοινωνική, σε ανθρώπους οι οποίοι είναι μακροχρόνια άνεργοι, για την προστασία των παιδιών, των ανηλικών τέκνων, για τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο. Είναι μια τεράστια γκάμα η οποία περιλαμβάνει όλες τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Να συγχαρούμε λοιπόν το Δικηγορικό Σύλλογο για την ετοιμότητα και την ευαισθησία που επιδεικνύει στα κοινωνικά προβλήματα. Πολύ ξεχωριστή η τελετή αυτή, διότι μας παροτρύνει να αλλάζουμε τα πράγματα, να παλεύουμε να τα βελτιώσουμε και να τα κάνουμε όλα καλύτερα. Και ο πολιτισμός μας σήμερα μας παρέχει και τη δυνατότητα και τα μέσα για να συνδράμουμε κάποιες ομάδες πληθυσμού. Μην ξεχνάμε ότι κάποτε, αιώνες πίσω, οι άνθρωποι έπρεπε να διανύσουν χιλιάδες χιλιόμετρα, να περάσουν μεγάλες κακουχίες προκειμένου να ολοκληρώσουν ένα έργο. Μια τέτοια μορφή αποτελεί και ο Άγιος Ανδρέας που γιορτάσαμε αυτές τις μέρες,
ο μαθητής του κυρίου μας, ο οποίος επειδή καλέστηκε πρώτος, ονομάζεται Πρωτόκλητος. Ο Άγιος Ανδρέας λοιπόν ήταν αδερφός του Αγίου Αποστόλου Πέτρου και καταγόταν από τη Γαλιλαία. Τα δύο αδέρφια ασκούσαν το επάγγελμα του ψαρά και τηρούσαν καθόλου τον νόμο. Και σήμερα στην εκπομπή μας θα ασχοληθούμε με τις πορείες που έκανε ο Άγιος Ανδρέας. Συνήθως οι άνθρωποι κάνουμε πορείες για να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας. Ο Απόστολος Ανδρέας όμως είχε πνευματικές αναζητήσεις, είχε πνευματικά ενδιαφέροντα. Ανήκε στη γενιά εκείνη που αναζητούσαν τον Μεσσία που θα τους απελευθέρωνε από τα προβλήματα. Όπως ξέρουμε, τότε οι Εβραίοι ήταν κάτω από την Ρωμαϊκή κυριαρχία. Η πρώτη πορεία λοιπόν του Αγίου μας ήταν η πορεία της αναζήτησης. Πήγε λοιπόν στην έρημο στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, ο οποίος κήρυτε τη μετάνοια. Εκεί, μία μέρα μετά το ιεροβάπτισμα στον Ιορδάνη ποταμό του Κυρίου μας, και ενώ ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος μιλούσε στα δύο αδέρφια για τον Ιησού, τους τον έδειξε κιόλας καθώς περνούσε από εκεί κοντά και τους είπε «Να ο αμνός του Κυρίου, να ο αμνός του Θεού». Εκείνοι, ακούγοντας αυτά τα λόγια από τον ιεροκήρυκά τους, τον άφησαν και πήγαν προς τον Χριστό να τον ακολουθήσουν. Όταν ο Κύριος κατάλαβε πως τον ακολουθούσαν, γύρισε και τους αποκρίθηκε «Τι ζητάτε εσείς?». Τότε εκείνοι ρώτησαν «Πού πηγαίνει?» και ο Κύριος τους αποκρίθηκε πως μπορούν να τον ακολουθήσουν ως το σπίτι και έτσι και έγινε. Οι δύο μαθητές πήγαν μαζί του, έμειναν πολλές ώρες στο σπίτι του και έκαναν μία μεγάλη και διερευνητική συζήτηση. Και φτάνουμε λοιπόν στη δεύτερη πορεία του Αγίου, που είναι η πορεία ανακάλυψης, έβρεσης. Ήταν ιστορική μέρα για τον Απόστολο Ανδρέα αυτή, γιατί βρήκε στο πρόσωπο του Χριστού το Μεσσία, τον οποίο περίμενε. Γι' αυτό και όταν τον βρήκαν λοιπόν, έτρεξαν και αμέσως ανήγγυλαν το μήνυμα «Ευρήκαμεν τον Μεσσία». Και αυτό το «ευρήκαμε» μας θυμίζει λίγο και τον Αρχιμίδη. Έτσι. Όπως όταν ο Αρχιμίδης βρήκε, ανακάλυψε το νόμο της φυσικής, φώναξε «Εύρηκα, εύρηκα». Εδώ όμως ο Άγιος Ανδρέας, όπως είπαμε, ανακάλυψε τον Χριστό και βλέπουμε ότι για την Ορθόδοξη Εκκλησία το πρόσωπο του Χριστού είναι η αλήθεια, δεν είναι ούτε θεωρία, ούτε ιδεολογία, αλλά όπως είπαμε είναι το πρόσωπο του Κυρίου μας. Γι' αυτό και στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο διαβάζουμε ότι «εν αρχή είναι ο Λόγος». Και μάλιστα ο Άγιος Χρυσόστομος μας λέει ότι ο Άγιος Ανδρέας ήταν μια ψυχή που προσδοκούσε, που οδυνούσε, μάλιστα χαρακτηρίζει ως οδυνούσα και προσδοκούσα ψυχή. Δεν είχε υλικές αναζητήσεις, αλλά όπως είπαμε είχε πνευματικές αναζητήσεις. Γι' αυτό και λίγο αργότερα, όταν ο Κύριος πλέον του έκανε επίσημη πρόσκληση να τον ακολουθήσει ως μαθητής του, δεν το σκέφτηκε και πάρα πολύ, δεν είχε να το σκεφτεί και πάρα πολύ αμέσως. Άφησε τα δίχτυα του και έτρεξε κοντά του. Τον ακολούθησε σε όλη την πορεία της ζωής του, ήταν παρόν σε πάρα πολλά θαύματα του Κυρίου μας. Έζησε κοντά του το πάθος του, τα πάθη του και τη σταύρωσή του και ήταν από τους μαθητές οι οποίοι παρευρέθησαν και στα θαύματα και στην Ανάστασή του. Και μετά την Ανάσταση βέβαια, αφού έλαβε το Άγιο Πνεύμα, ξεκίνησε την πορεία για την Οικουμένη, την τρίτη πορεία. Του έπεσε ο κλήρος να διδάξει το χριστιανισμό. Πήγε στη Μαύρη Θάλασσα, στην Θράκη, στη Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στην Αχαΐα. Μάγευε τα πλήθη όταν μιλούσε. Φυσικά, σε όλα αυτά τα ταξίδια όμως δεν ήταν εύκολη η πορεία του. Ταλαιπωρήθηκε και κινδύνεψε πολύ και από ασθένειες και από κινδύνους από ληστές και από κακομεταχείριση των Εβραίων και των ειδωλολατρών. Όμως είχε το Άγιο Πνεύμα μαζί του, είχε την υπομονή και την αγάπη να υπομένει όλα αυτά τα πάθη και είχε και το ιδιαίτερο χάρισμα να προσελκύει τα πλήθη και να μοιράζει την πίστη του. Ο Άγιος αυτός λοιπόν ήταν ιδιαίτερα ξεχωριστός όταν κήρυτε το Λόγο του Θεού και έχουμε έτσι μια πολύ παραστατική αφήγηση κατά την οποία όταν οι άνθρωποι
στη Θεσσαλονίκη έμαθαν ότι ο Άγιος έπρεπε να μετακινηθεί ως την Πελοπόννησο και να αφήσει πλέον τη Θεσσαλονίκη, όλοι εξέφρασαν την επιθυμία να ταξιδέψουν μαζί τους στο ίδιο πλοίο προκειμένου να ακούσουν κατά τη διάρκεια αυτή το λόγο του. Ήταν όμως τόσοι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι το ζήτησαν αυτό που δεν χωρούσαν σε ένα πλοίο, γι' αυτό ναύλωσαν και δεύτερο, το οποίο έπλεε δίπλα-δίπλα με το πρώτο, προκειμένου να βλέπουν τον Άγιο αυτό και να ακούν το κήρυγμά του. Να πούμε επίσης ότι ο Άγιος Ανδρέας ίδρυσε και την εκκλησία της Κωνσταντινούπολης και την πρώτη εκκλησία στο Βυζάντιο, και γι' αυτό και θεωρείται σήμερα ο προστάτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Διερωτάται λοιπόν κανείς πώς ένας τόσο απλός άνθρωπος, ένας απλός ψαράς, είχε τέτοια δύναμη. Ποια ήταν αυτή η δύναμη που κατόρθωσε να κάνει τόσα πράγματα? Ήταν η πίστη στο Χριστό, που είναι σχέση, είναι κοινωνία, όπως μας λέει και ο Άγιος Μάξιμος. Και αυτές οι πορείες που έκανε ο Άγιος Ανδρέας είναι πολύ σημαντικές και για μας να τις σκεφτόμαστε και να μας υποδεικνύουν και τις πορείες που πρέπει να κάνουμε εμείς. Μία σημαντική πορεία είναι η έξοδος από τον εαυτό μας, από τη φυλαυτία μας δηλαδή, που μας κρατάει φυλακισμένους και μας δημιουργεί τόσα προβλήματα, τόσες μειονεξίες, τόσα συμπλέγματα. Από τις χειρότερες κολάσεις νομίζω έχουμε διαβάσει πως είναι το να βρισκόμαστε σε ένα κλειστό δωμάτιο που παντού υπάρχουν καθρέφτες και να παρατηρούμε τον εαυτό μας παραμορφωμένο. Πραγματικά, και η έξοδος από τον εαυτό μας μας οδηγεί στην αγάπη για τον Θεό, στην αγάπη για τον συνάνθρωπο. Όπως είπε και ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος, είναι αγάπη, η καύση καρδίας υπέρ όλης της φύσεως. Mm-hmm. Και να διαβάσουμε τώρα αυτό που έγραψε ένας λογοτέχνης σύγχρονος για το Φώτη Κόντογλου. «Τούτος ο άνθρωπος έχει ψυχή, πιάνει ύλη και την κάνει πνεύμα. Του δόθηκε μια στάλα εφήμερη ζωή και την κάνει αθανασία. Τα μάτια του λάμπουν, τα χέρια του είναι γεμάτα ανυπομονησία και δύναμη. Και όταν τον παρασφίξει η πίκρα ψέλνει το υπερμάχο και η πίκρα ξορκίζεται, η γης μετατοπίζεται. Λες αυτός ο άνθρωπος δεν θα πεθάνει. Και έτσι ζουν οι Άγιοι χωρίς φοβίες, αλλά με τη δύναμη της ζωής». Να μας χαρίζει λοιπόν ο Θεός την ετοιμότητα του Αγίου Ανδρέα να αλλάζουμε κι εμείς τη ζωή μας, να μεταμορφωνόμαστε εσωτερικά, να αλλάζουμε τα αισθήματά μας για τους άλλους, τις σκέψεις μας και τις αποφάσεις μας, αν και όποτε χρειάζεται. Είναι πολύ ιδιαίτερο να εκτιμάμε ό,τι έχουμε, να προσαρμοζόμαστε και φυσικά να μεταμορφωνόμαστε με τη χάρη του Κυρίου. Να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε ότι ο Άγιος Ανδρέας είναι και πολιούχος της Πάτρας, που ήταν και ο τελευταίος του σταθμός. Εκεί δημιούργησε μια μεγάλη κοινότητα χριστιανών. Και φυσικά το ότι ήταν ο τελευταίος του σταθμός δεν σημαίνει πως μειώθηκε ο ζήλος του και η αγάπη του για τη διάδοση του χριστιανισμού. Τα θαύματά του ήταν πάρα πολλά. Εκεί διαβάζουμε πως κατάφερε να μεταπίσει την γυναίκα του Ρωμαίου Ανθίπα του Μαξιμίλα, η οποία ασθενούσε από μια ανίατη ασθένεια την οποία και γιάτρεψε, και μάλιστα λίγο αργότερα άλλαξε πίστη και ο αδερφός του Ανθίπα του, ούτως ώστε να κληθεί να φυλακιστεί από τον ίδιο τον Ανθίπατο και λίγο καιρό αργότερα να θανατωθεί ανάποδα σε σταυρό Χ. Και πρέπει εδώ να θυμηθούμε να πούμε ότι αυτός ο σταυρός Χ βρίσκεται στην σημαία του Ηνωμένου Βασιλείου της Αγγλίας. Αρχικά ήταν αποτελούσε τη σημαία των Σκότων, όταν η Σκωτία ήταν χωριστό κράτος από την Αγγλία, όπου τον εμπλαβούντο ιδιαίτερα, και όταν ενώθηκε η Σκωτία με την Αγγλία, ενώθηκε ο σταυρός του Αγίου Ανδρέα με τον σταυρό του Αγίου Γεωργίου που είχαν οι Άγγλοι, και σήμερα η σημαία της Αγγλίας φέρει και το σταυρό, το σχήμα το Χ που σταυρώθηκε ο Άγιος Ανδρέας. Να δούμε τώρα μερικά πλάνα από τον Άγιο Ανδρέα της Πάτρας, που είναι ο μεγαλύτερος ναός των Βαλκανίων και βρίσκεται στην παραλία της Πάτρας.
Στην παραλία λοιπόν των Πατρών, εκεί που μαρτύρησε ο Άγιος Ανδρέας, χτίστηκε ήδη από την εποχή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας περίλαμπρος ναός σε ρυθμό παλαιοχριστιανικής βασιλικής, ο οποίος διατηρείται μέχρι σήμερα, είναι γνωστός ως παλιός Άγιος Ανδρέας. Δίπλα του σήμερα υψώνεται ο νέος μεγαλοπρεπής ναός, είναι μια εκκλησία στην οποία χωράνε 8.000 άτομα. Ο κεντρικός στρούλος του έχει ύψος 46 μέτρα, ενώ πάνω του στηρίζονται ένας πεντάμετρος επίχρυσος σταυρός και 12 μικρότεροι τρούλοι που συμβολίζουν τον Χριστό και τους 12 μαθητές του. Στον περίλαμπρο αυτό ναό φυλάσσεται η τίμια κάρα του Αποστόλου Ανδρέου, καθώς και τμήματα του σταυρού πάνω στον οποίο μαρτύρησε. Και από την παραλία της Πάτρας να πάμε στην ακρογιαλιά του Αρχαγγέλου, εδώ της Ρόδου, και να ακούσουμε την Πέρδικα στην ακρογιαλιά, που είναι ένα παραδοσιακό τραγούδι από την Φλόρα Κρητικού. Ακούσαμε το παραδοσιακό τραγούδι από τον Αρχάγγελο Ρόδου «Πέρδικα στην ακρογιαλιά» από την Φλόρα Κρητικού, και μια και μας αρέσει η παράδοση, να αναφέρουμε πως συνδέθηκαν οι Λουκουμάδες με τον Άγιο Ανδρέα. Δύο λοιπόν τα σημεία στα οποία αναζητούμε
και ψάχνουμε αυτή την παράδοση, αφενός η εκκλησιαστική μας ζωή και αφετέρου η αγροτική ζωή. Απ' τη μία λοιπόν η νηστεία της περίοδου εν αναμονή των μεγάλων εορτών των Χριστουγέννων και απ' την άλλη η συγκομιδή των ελαιοκάρπων. Ναι, γιατί σε παλαιότερες εποχές, έως τέλος Νοεμβρίου, έπρεπε το πρώτο λάδι οι αγρότες να το είχαν βγάλει και από ευλάβεια το αφιέρωναν στα άναμα του Κανδυλιού και στο να φτιάχνουν λουκουμάδες στην παραμονή του Αγίου Ανδρέα. Μάλιστα, οι γυναίκες έριχναν το λάδι στο τηγάνι σχηματίζοντας σταυρό. Και φυσικά υπάρχει και άλλη μία παράδοση, κατά την οποία όποια γυναίκα δεν έφτιαχνε λουκουμάδες με αυτό το λάδι, το πρώτο λάδι, ο Άγιος Ανδρέας θα τις τρύπαγε το τηγάνι. Είναι ωραίο να τις θυμόμαστε όλες αυτές τις παραδόσεις και να πάμε τώρα στην προέλευση των επιθέτων μας από το βιβλίο «Τα μυστικά των ονομάτων» του Μανώλη Τριανταφυλλίδη. Ταγκαλάκης, από το τουρκικό «ταγκαλάκ» που σημαίνει ακατέργαστος ή ανόητος. Τα αγκαλάκια μάλιστα στην Ανατολή λεγόντουσαν και οι νεοσύλλεκτοι Τούρκοι χωρικοί του εσωτερικού από ό,τι διαβάζουμε εδώ. Ταμπουράς, από το τουρκικό ταμπουρά, που σημαίνει η μικρή κιθάρα και νομίζω πως και σήμερα χρησιμοποιούμε κάποιο μουσικό όργανο το οποίο το λέμε ταμπουράκι. Τάτης, τατάκης, που είναι ο τραυλός. Τερεζάκης, από το περσικό τεραζί, που είναι η ζυγαριά, η ισορροπία. Τερτύπης, αραβικό, από το τερτύπ, που είναι η κομπίνα. Τζιτζής, είναι ο όμορφος. Τοπάλης, που είναι από το τοπάλ, που είναι ο κουτσός. Τσακίρης, από το τουρκικό τσακίρ, που σημαίνει σταχτής, γαλανομάτης. Τσαλίκης, από το τουρκικό τσαλίκ, που σημαίνει γερτός, χλωμός. Ή αυτός ο οποίος έχει σημάδια στο πρόσωπό του. Τσατσαρόνης, από το ιταλικό τσατσαρόν που σημαίνει ο φλίαρος και ο φωνακλάς. Τσιτσεκλής, από το τουρκικό τσιτσέκ που σημαίνει το λουλούδι ή ο ανθισμένος. Τσίφτης, από το τουρκικό τσίφτ που σημαίνει ζυγός, άρτιος. Εξού και η φράση που χρησιμοποιούμε για κάποιον ο οποίος είναι γενναιόδωρος και πλήρης ας πούμε. Σωστός. Τσίφτης. Τσίφτης, ακριβώς. Τσόκας, που είναι ο πολύς. Τσολάκης, που είναι αυτός που έχει μόνο ένα χέρι, ο κουλός δηλαδή. Φακίρης, είναι από την αραβική λέξη φακίρ, που είναι ο φτωχός, ο ζητιάνος, ο αδύνατος και από εκεί προέρχεται και ο φουκαράς. Φουντούλης, που είναι ο ρυψοκίνδυνος, ο περήφανος και ο αλαζονικός. Χαράμις, από το αραβικό χαράινι, που σημαίνει κλέφτης, ληστής ή και χαράμις, εξού και η λέξη χαραμοφάης που χρησιμοποιούμε πολλές φορές. Χαρδαλιάς, από το αραβικό χαρντάγια, που σημαίνει μουστάρδα ή το σινάπι. Χατζής, από το αραβικό χατζί, που είναι ο προσκυνητής. Χούλιας ή χούλης, από το τουρκικό χούλια, που σημαίνει μελαγχολία. Χουβαρδάς, από το τουρκικό χοβάρντα, που σημαίνει ο σπάταλος ή ο γενναιόδωρος. Νομίζω ότι λάβαμε την ερμηνεία για πολλά επίθετα που έχουν συμπολίτες μας εδώ στη Ρόδο, αλλά και στα άλλα νησιά. Και θα ακούσουμε τώρα λίγο μουσική. Thank you.
Και προχωράμε στις ανακοινώσεις μας. Από την Ιερά Μητρόπολη Ρόδου, λοιπόν, ανακοινώθηκαν οι ομιλίες του Αρχιμανδρίτη Πατέρα Δανιήλ Αεράκη, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου έως την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου. Σχετικά φυλάδια διανέμονται στους Ιερούς Ναούς των Ενωριών μας. Η επόμενη ανακοίνωσή μας αφορά μία ομιλία που θα γίνει στην Σχολή Γονέων της Ιεράς Μητρόπολης Ρόδου στις 7 Δεκεμβρίου λοιπόν και στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα στο Ροδίνι. Ο πατήρ Αντώνιος Καλιγέρης θα κάνει ομιλία με θέμα «Σύζυγοι ή και γονείς». Και να περάσουμε σε μία ακόμη ανακοίνωσή μας η οποία αφορά την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου. Πρόκειται για έναν τηλεμαραθώνιο αγάπης ο οποίος θα πραγματοποιηθεί σε απευθείας μετάδοση από το σταθμό μας. Έχουμε στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων τα οποία θα διατεθούν από το φιλόπτωχο ταμείο της Ιεράς Μητροπόλεως μας σε εμπερίστατους συνανθρώπους μας οι οποίοι χρήζουν βοηθείας, είτε στήριξη για κάλυψη ιατρικών αναγκών τους, είτε ανάγκες μετακίνησης για θεραπείες τους και διάφορα άλλα τα οποία θα μας παρουσιάσουν κατά τη διάρκεια αυτού του τηλεμαραθώνιου οι άνθρωποι από το φιλόπτωχο ταμείο. Θα θέλαμε να στηρίξετε όλοι αυτή την μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από την τηλεόραση Εθάρη για να συμπαρασταθούμε με τον τρόπο αυτό στις ευπαθείς ομάδες. Εδώ τελείωσε και η σημερινή μας εκπομπή. Να σας ευχαριστήσουμε που μας κρατήσατε και σας κρατήσαμε συντροφιά και σήμερα. Να σας υπενθυμίσουμε ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται κάθε Πέμπτη στις 9 το βράδυ και σε επανάληψη κάθε Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι. Μέχρι τότε σας αποχαιρετάμε.